Συνεχίστε. Συνεχίστε με. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και σε ορισμένα πράγματα, ορισμένα θέματα του, που αφορούν το σπερματικό πόρο. Ο σπερματικός πόρος, βλέπετε την πορεία του, έχει μία πορεία στο όσιο, μία πορεία στο βουβονικό πόρο και μία πορεία ενδοπιελική. Έρχεται στο τέλος, πίσω από την ουροδόχο κύστη και μαζί με τον πόρο των σπερματοδόχων κύστεων κάνουν τον εξπερματιστικό πόρο που καταλήγει στο σπερματικό λοφίδιο. Αυτή είναι η πορεία. Αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω εδώ είναι το πλούσιο μυϊκό τείχομα του σπερματικού πόρου. Καμιά φορά σε ταλαιπωρημένους σπερματικούς πόρους θα βλέπετε έναν έντονα ευρύ και υποειχογεννητικό, μια έντονα ευρεία και υποειχογεννητική δομή. Αυτός είναι ο σπερματικός πόρος και αυτό το υποειχογεννητικό που βλέπετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι το πεπαχισμένο μυϊκό στρώμα. Αυτό γίνεται κυρίως όταν υπάρχει δυσκολία στη δίωδο του σπέρματος. Η συνεχής ταλαιπωρία των μυών υπερπλάσει τους μυς και αυτό δίνει μια χαμηλή ηχοδομή και μια ευρύτητα στο εύρος το φυσιολογικό του σπερματικού πόρου. Η κατανομή του πόρου μέσα στο σπερματικό τόνο είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Δίπλα στο σπερματικό πόρο τα αγγεία, φλέβες, λεφαγεία και νεύρα. Απ' έξω είναι η κρεμαστήριος αρτηρία και πιο κεντρικά είναι η ορχική αρτηρία με τα συνοδά αγγεία και φλέβες. Δέστε σε παρασκεύαμα πώς έρχεται ο σπερματικός πόρος. Αυτές είναι οι σπερματοδόχες κύστης, η ουροδόχος κύστη και πώς καταλήγει εδώ. Συνενώνεται μετά με το μικρό πόρο της σπερματοδόχου κύστης για να κάνει τον εξπερματιστικό πόρο. Εδώ είναι άλλη μία άποψη να δείτε πώς συνενώνονται οι δύο πόροι. Βλέπετε το σπερματικό πόρο, έρχεται εδώ, συνενώνεται με το μικρό πόρο εδώ της σπερματοδόχου κύστης και στο τέλος γίνεται ο εξπερματιστικός πόρος. Πορεύεται μετά αυτός συνέχεια και οδηγείται στο σπερματικό λοφίδιο. Αυτή η μοίρα του σπερματικού πόρου δυστυχώς δεν ελέγχεται με διακοιλιακό υπέρηχο. Εδώ θέλει διορθικό υπέρηχο. Να βάλουμε λοιπόν το διορθικό υπέρηχο. Σημεία αναφοράς όμως δεν θα είναι, θα ξεκινήσουμε πάντα από τον προστάτη πηγαίνοντας προς την ουροδόχο κύστη. Άμα αναζητήσουμε την ουροδόχο κύστη θα χάσουμε την μπάλα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σημείο αναφοράς στον προστάτη και από τον προστάτη να έρθουμε προς τα πάνω, προς την ουροδόχο κύστη για να δούμε το σπερματικό πόρο. Βλέπετε εδώ τις σπερματοδόχες κύστης και αμέσως μετά, εδώ είναι ο προστάτης, συγγνώμη, εδώ είναι ο προστάτης και εδώ βλέπετε τον σπερματικό πόρο. Αυτού του τύπου η υπερηχογραφία είναι ωφέλιμη για να, όταν αναζητούμε τη διαδικασία αν είναι ελεύθερη η δίωδος του σπέρματος σε καταστάσεις υπογονιμότητος. Έχει ένδειξη δηλαδή να κάνουμε διορθικό και αυτής της περιοχής. Την ίδια πληροφορία πρέπει να μας τη δώσει και ο μαγνήτης. Ο μαγνήτης επειδή μπορεί να πάρει λεπτές τομές υψηλής ευκρινίας μπορεί να μας δείξει όλη την πορεία του σπερματικού πόρου. Και δέστε την εδώ, να ξεκινήσουμε από το σπερματικό λοφίδιο. Συγγνώμη, βλέπετε, πάμε προς τα πίσω. Βλέπετε το σπερματικό πόρο και τον ουρητήρα. Εδώ είναι η σπερματοδόχη κύστης και ο σπερματικός πόρος. Εδώ βλέπετε το σπερματικό πόρο και τμήμα των σπερματοδόχων κύστεων. Εδώ. Λίγο επί τα εκτός και λίγο πιο μπροστά μπορεί να δει κανένας εδώ τον ουρητήρα. Έχουμε λοιπόν ουρητήρα, σπερματικός πόρος, πίσω σπερματοδόχος κύστης. Και συνεχίζοντας
Δέστε εδώ τον σπερματικό πόρο τον ένα, τον άλλον, σπερματοδόχος κύστη, ουροδόχος κύστης μπροστά, σπερματικός πόρος, σπερματοδόχος κύστης, ουροδόχος κύστης ορθό. Και βλέπετε μετά την κατάληξη. Συνεπώς, με το μαγνήτη μπορούμε να δούμε, εκτός από το διορθικό, μπορεί ο άνθρωπος να έχει δυσανεξία κτλ. Μπορούμε να δούμε διακοιλιακά και αυτή την περιοχή. Απλώς ο μαγνήτης είναι συμπληρωματική μέθοδος. Μέθοδος εκλογής που μας δείχνει πάρα πολύ ωραία το σπερματικό πόρο στο τελικό του τμήμα, που έχει ενδιαφέρον σε περιπτώσεις υπογονιμότητας όταν ψάχνουμε για διόδους σπέρματος, έλεγχο διόδου σπέρματος αυτής της περιοχής, να κάνουμε διορθικό και σε περίπτωση δυσανεξίας που δεν μπορεί ο ασθενής ή δυσκολευόμαστε εμείς πρακτικά να δούμε το σπερματικό πόρο, εναλλακτική λύση, λεπτές τομές με το μαγνήτη. Ερωτήσεις. Πώς φαίνεται υπερηχογραφικά να υπάρχει κάποια απόφρεξη στο σπερματοδόχο πόρο? Απόφρεξη στο σπερματοδόχο πόρο. Αμέσως. Διευρύνεται. Γιατί είπε προηγουμένως ο συνάδελφος ότι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε υπογονιμότητα να κάνουμε ένα διορθικό υπερηχογράφημα να δούμε το σπερματοδόχο πόρο. Πώς φαίνεται βασικά η ρίχνη? Διευρύνεται ο σπερματικός πόρος και είναι έντονα υποηχοϊκός. Δεν είναι ανηχοϊκός, είναι έντονα υποηχοϊκός. Έχει δηλαδή χαμηλού εύρους ανακλάσεις μέσα. Διεύρυνση τοπική, χαμηλές ανακλάσεις. Όχι κυστικό, όχι ανηχοϊκό. Και στο μαγνήτη το στο ίδιο. Στο μαγνήτη διωγγώνεται πάρα πολύ. Απλώς ο συνάδελφος ακτινολόγος θα μετρήσει την διάμετρο δηλαδή του σπερματοδόχου. Αν δείτε μονάχα την απεικόνηση στο μαγνήτη, είναι μια διεύρυνση μεγάλη τοπική και δεν είναι υδαρές. Έχει περιεχόμενο συμπυκνωμένου σπέρματος, με αποτέλεσμα λίγο να χαμηλώνει το σήμα. Δεν είναι τελείως νεράκι. Αυτό το οποίο επίσης ήθελα να τονίσω είναι ότι και με το μαγνήτη και με τον διορθικό μπορεί να δεις και άλλες ανομαλίες, όπως είναι τα κυστικά υπολείμματα των διαφόρων πόρων, τα οποία τα βλέπεις στην περιοχή εκεί του σπερματικού ολοφιδίου και λίγο πιο μπροστά. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε αυτό το ηχογενές εύρημα στην περίπτωση απόφραξης του τελικού τμήματος. Τελικού τμήματος. Προσέξτε, κύριε συνάδελφε, είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό έκανα το σχόλιο. Μόνο του τελικού, γιατί είναι ένα δύσκολο τμήμα. Είναι το πιο δύσκολο για τη διερεύνηση τμήμα.